Γιατί είναι το θέμα ότι η πρόταση του Πρωθυπουργού αποκλείει και τους εκπροσώπους των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Υποθέτω θα το θέσετε αυτό. Και δεν ξέρω κατά πόσο, σύμφωνα με το ΚΚΕ, είναι χρήσιμο να έχουμε ένα debate στην παρούσα φάση. Ναι, θυμόμαστε ότι αυτή η συζήτηση για τα debate, για τις συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, ιδιαίτερα των δύο πιο μεγάλων κομμάτων, αλλά και των μικρότερων, γίνεται σε κάθε εκλογική μάχη. Και έχουμε αυτά τα τσαλιμάκια, τη μια να μην δέχεται ο ένας, την άλλη να μην δέχεται ο άλλος. Τελικά να καταλήγουμε να γίνονται τα debate και όπως και εσείς κρίνατε σαν δημοσιογράφοι, χωρίς να βγάζουν κάτι ουσιαστικό, γιατί πρόκειται για παράλληλους μονολόγους. Άρα το πρόβλημα είναι κυρίως στο περιεχόμενο της συζήτησης που διεξάγεται τώρα στην προεκλογική περίοδο και διεξάγεται μια συζήτηση που τροφοδοτεί μια κοκορομαχία ανάμεσα στα δύο κόμματα, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Δημοκρατία, και τροφοδοτείται και με άλλες δηλώσεις εσχρές τύπου Πολάκη, που με αυτόν τον τρόπο κρύβεται η στρατηγική σύμπλευση που υπάρχει ανάμεσα και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ στα μεγάλα προβλήματα που αφορούν το λαό. Θυμίζω ότι αυτά τα κόμματα μαζί με τους άλλους πρόθυμους ψήφισαν τα μνημόνια, έχουν ψηφίσει ένα σωρό αντεργατικούς νόμους που συνεχίζουν και εφαρμόζονται και πλήττουν τη ζωή των εργαζομένων. Από αυτούς προκύπτουν τα μεγάλα πλεονάσματα που βγαίνει. Σχετική αντιστροφή αυτών των μέτρων, για παράδειγμα με την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, την αύξηση του κατώτατου μισθού. Επιμένω και λέω ότι πάντα η αντιστροφή αυτών των μέτρων, ορισμένα ψίχουλα δηλαδή, για να είμαστε ακριβείς και να μην δημιουργούμε και μια κατάσταση που είναι εκτός πραγματικότητας, αναγγέλλονται σε προεκλογικό χρόνο, τόσο που να λέει ο κόσμος να ήταν κάθε μέρα να πηγαίναμε για εκλογές, να ήταν καλά. Αλλά δυστυχώς υπάρχει και η επόμενη μέρα. Και όλες αυτές οι προεκλογικές υποσχέσεις που ακόμα και αν πάρουν και τη μορφή νόμου, ψηφιστούν και τα λοιπά, μετά την απομάκρυση από το Ταμείο έρχονται ξανά οι κυβερνήσεις με νέα αντεργατικά μέτρα να πάρουν πολλαπλάσια πίσω όσα λίγα ψίχουλα έδωσαν. Γι' αυτό ο λαός μας χρειάζεται να υπολογίσει πολύ την επόμενη μέρα, να υπολογίσει με ποιον τρόπο θα οργανώσει τον αγώνα του, έτσι ώστε να διεκδικήσει καλύτερη ζωή, να διεκδικήσει πραγματικά μέτρα ανακούφισης, και αυτό μπορεί να γίνει με προϋπόθεση να έχει ένα πολύ ισχυρό κουκουέ. Ας σκεφτεί κάποιος, και κλείνω με αυτό. Ας σκεφτεί κάποιος πώς θα ήταν τα πράγματα, ας το βάλει σαν εικόνα στο μυαλό του, αν σήμερα ήταν ένα πολύ πιο ισχυρό κουκουέ και κοινοβουλευτικά, αλλά αν υπήρχε και ένα πιο ανεβασμένο εργατικό κίνημα να μπορεί να διεκδικήσει αυτή την προσπάθεια που κάνουμε εμείς μέσα, εμείς οι κομμουνιστές, οι κομμουνίστριες, οι φίλοι, μέσα στο ίδιο το εργατικό κίνημα. Κύριε Δασούλα, ένα σχόλιο και για την υπουργοποίηση του κυρίου Θεοχαρόπουλου, μια που το έθεσε ο κύριος Μιχαλογιάννης, για να πάρουμε μια απάντηση και τον κύριο Τσιρόνια. Είναι ακριβώς στην ίδια βάση, με βάση αυτά που έλεγα προηγουμένως, ότι υπάρχει εύκολη μετακίνηση από κόμμα σε κόμμα, γιατί δεν υπάρχουν ουσιαστικές στρατηγικές διαφορές. Και μπορείτε να δείτε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα και ο κύριος Θεοχαρόπουλος και άλλοι που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία, γίνεται αυτό, αυτή η πασαρέλα. Θα δείτε ότι μπορεί να είχαν ανεβάσει τους τόνους, να έλεγαν ότι εδώ πρόκειται και για μια κυβέρνηση. Θυμάμαι, νομίζω ότι ο κύριος Θεοχαρόπουλος έλεγε μια κυβέρνηση που είναι άθλια. Λίγο πολύ αυτό περιέγραφε. Σήμερα όμως έγινε υπουργός τουρισμού. Τόσο σκληρά για το ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή είστε υποψήφοι ευρωβουλευτές και κάνατε το θέμα για τα εργατικά και δικαιώματα και το τι γίνεται σήμερα και με το κοινωνικό κράτος. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία με τα γυλαίκα. Βλέπουμε τελευταία, προχτές είδα δύο δημοσκοπήσεις μπροστά η κυρία Λεπέν από τον Μακρόν. Η αριστερά, εσείς, τι ρόλο καλείστε να παίξετε, πώς μπορείτε να επηρεάσετε τα πράγματα από τη στιγμή που είσαστε και κατά της Ευρώπης? Καταρχήν είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι βγαίνουν εργαζόμενοι έξω στον δρόμο να διεκδικήσουν αυτό που λέτε για τα κίτρινα γυλαίκα, απέναντι σε μια άθλια πολιτική που εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο ως αποτέλεσμα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ανεξάρτητα αν βρίσκεται κάποιος στο τιμόνι της διακυβέρνησης και θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης, φιλελεύθερος, ό,τι θες καρδιά μου.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Εκεί βρίσκεται η ελπίδα. Όσον αφορά την άνοδο της ακροδεξιάς και των ναζιστών που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη εκτίμηση και από που γεννιέται αυτό το φαινόμενο και πώς μπορεί να καταπολεμηθεί. Η άνοδος της ακροδεξιάς έρχεται πάνω στη βάση της εφαρμογής μιας αντιλαϊκής σκληρής πολιτικής που θίγει εργατικά λαϊκά δικαιώματα, μια πολιτική που εφαρμόζουν και εδώ στη χώρα μας, εφάρμοσαν και εφαρμόζουν και η κυβέρνηση, την ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ και όλοι αυτοί που, ας το πούμε έτσι, έχει καθιερωθεί να λέγονται μνημονιακά κόμματα. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρώπη και θεωρούμε ότι για να πολεμηθεί και να αντιμετωπιστεί η άνοδος της ακροδεξίας πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα της, τη μήτρα που τη γεννάει, mm-hmm. δηλαδή ο αγώνας να έχει σαφή αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά και ο καλύτερος τρόπος, επαναλαμβάνω, είναι η ενίσχυση εδώ στη χώρα μας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που είναι μια συνεπής δύναμη, Μάλιστα. μια σταθερή δύναμη που αντιπαλεύει στην πράξη και την ακροδεξιά και τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής και τον καπιταλισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν ξεκίνησε σαν ένωση των λαών. Είναι διαφορετικό πράγμα η διακηρύξη που μας έλεγαν ότι θα φάμε με χρυσά κουτάλια και διαφορετικό πράγμα το πραγματικό περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μια ένωση των μονοπωλίων για να εξασφαλίσουν, να διευρύνουν, να σχεδιάσουν καλύτερα. Με όραμα το κοινωνικό κράτος, να σχεδιάσουν καλύτερα πώς θα κερδοφορήσουν περισσότερο. Και από τα χρυσά κουτάλια φτάσαμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητάμε για τους λαούς, για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Φτάσαμε να συζητάμε αν θα είναι ευτυχία να βγουν στα 67 και στα 70 στη σύνταξη, πόση φορολογία περισσότεροι θα πληρώσουν. Αυτή είναι η μία εικόνα. Απ' την άλλη μεριά, σε όλη αυτή τη διαχρονικά γιγαντώνεται και μεγαλώνει η κερδοφορία των λίγων, όπως θέλει να το δει κανείς με τα οικονομικά μεγέθη σε κάθε χώρα, γιατί υπάρχει μια ταξικότητα. Από τη μια μεριά φτωχαίνει και φτωχοποιείται ο λαός, έτσι είναι στη ζωή. Όταν φτωχοποιείται κάποιος, δυναμώνει κάποιος άλλος, κάποιοι λίγοι. Από αυτή την άποψη εμείς γι' αυτό καλούμε τον λαό να πει όχι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και να παλέψει για μια ευρωπαϊκή, για μια ένωση των λαών της Ευρώπης στην κατεύθυνση του σοσιαλισμού, εκεί που πραγματικά μπορούν να δοθούν λύσεις σε όλα τα προβλήματα των ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δασιούλη. Ευχόμαστε για να πείσουμε. Να επιλέγει τα παραδοσιακά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δασιούλη, ψήφιο ευρωβουλευτή του ΚΚΕ. Ο πολιτικός αγώνας είναι αγώνας για την εξουσία. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να πείσουμε τους εργαζόμενους, για να καταφέρουμε να συνειδητοποιήσουν και οι εργαζόμενοι ότι χρειάζεται να αξιοποιήσουν, έστω και σε λίγο βαθμό και σιγά σιγά και σε περισσότερο, την πείρα που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Τα έχουμε κάτι δει να μάθει.